Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές και φίλοι της εκπομπής Θέματα Υγείας. Ευχόμαστε να είχατε μια καλή Κυριακή και είμαστε πάλι μαζί σας με ένα πολύ ωραίο θέμα και ένα όμορφο θέμα. Απόψε έχω καλέσει και μια πολύ ωραία κυρία, αλλά και μια γιατρό διακεκριμένη εδώ που μας κάνει όμορφες όταν χρειάζεται. Έχω λοιπόν καλεσμένη απόψε την Δόκτωρα Αγγελική Καβούνη που είναι πλαστικός χειρουργός. Και το λέω όχι έτσι, είσαι γιατρός της ομορφιάς. Γιατί και εσύ το προωθείς αυτό, είναι σημαντικό να είσαι εμφανίσιμος και να το προωθείς στους ασθενείς σου. Αλλά είναι και πολύ ωραίο το αντικείμενο που ασχολούσαι. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην πλαστική χειρουργική. Και χρειαζόμαστε ομορφιά στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε. Και γυναίκες, ένας λόγος παραπάνω. Οπότε η σημερινή εκπομπή είναι λίγο περισσότερο γυναικεία. Ναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Υπάρχει ευχαριστώ. Και αρκετό ενδιαφέρον και από άντρες. Και τους άντρες, βέβαια. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ στο Λονδίνο υπάρχει πολλοί κόσμος που ασχολείται με τα μίντια, με την τηλεόραση, με θεάματα, οπότε η εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς εγώ είχα τη χαρά να σε γνωρίσω σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και χαίρομαι πολύ που μου έδωσε τον πολύτιμο χρόνο σου να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα και να μας πεις για όλα αυτά που κάνεις, γιατί μας ενδιαφέρει και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε οι γυναίκες, αρχίζουμε και ψαχνόμαστε, όσο πλησιάζουμε και φτάνουμε στα 40, λες τώρα. Βλέπεις τις ρητίδες, βλέπεις αυτό, βλέπεις τις δυσχρωμίες και όλο κάτι θέλεις να κάνεις. Και σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλές εναλλακτικές θεραπείες. Οπότε θα σε ρωτήσουμε για αυτές και θα μας πεις, αφού πω και δύο πράγματα για σένα όπως συνηθίζω. Σωστά. Στο κοινό. Η Δόκτωρ Καβούνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε ιατρική. Μετά με το πρόγραμμα Erasmus ήρθε στο Bristol στην Αγγλία και έκανε τελικά εδώ την ειδικότητά της στην πλαστική χειρουργική. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον καρκίνο του δέρματος, skin cancer, και έχει μια εξαιρετικά όμορφη πρακτική, ένα πολύ ωραίο γραφείο στη Harley Street με cosmetic surgery, όπου ασχολείται με όλες τις σύγχρονες θεραπείες προσώπου, επεμβατικές και λιγότερο επεμβατικές, με moderna lifting, και για όλα αυτά ανυπομονούμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας χαρά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το αντικείμενο και είμαι πολύ ευτυχισμένη που μπορώ να έχω την καριέρα που πάντα ήθελα. Βέβαια τώρα ασχολούμαι περισσότερο με την κοσμητική χειρουργική, αλλά βλέπω και ασθενείς που έχουν προβλήματα με καρκίνο του δέρματος και φυσικά η πρόληψη του καρκίνου του δέρματος είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βασικό κυταρικό μελάνωμα, δηλαδή έχετε και τέτοια. Ναι, βέβαια. Υπάρχει φυσικά πολύ έντονη προεργασία στην Αγγλία σχετικά με την πρόληψη. Ναι. Ίσως στην Ελλάδα δεν το προσέχουμε τόσο πολύ. Και φυσικά στην Ελλάδα νομίζω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η έκθεση στον ήλιο είναι ένα από τους κύριους παράγοντες γύρανσης του δέρματος. Βέβαια. Και πολλοί μήνες το χρόνο συνεχόμενοι. Πραγματικά. Οπότε, ναι, τα προβλήματα είναι πιο έντονα. Είναι πιο έντονα. Είναι πολύ πιο έντονα. Ευτυχώς όμως έχουμε στην διάθεσή μας πάρα πολλές θεραπείες πλέον. Υπάρχει συνεχής έρευνα σε αυτόν τον τομέα, διότι το life expectancy έχει αυξηθεί τόσο πολύ. Ναι, ζούμε πιο πολλά χρόνια θεωρητικά. Και έχουμε πλέον ασθενείς στην ηλικία των 60, 70, ίσως και 75, που έχουν μια πολύ έχουν έντονη διάθεση να ζήσουν, να είναι υγιείς και φυσικά θέλουν και να η εμφάνισή τους να είναι ανάλογη. Είναι λογικό, γιατί δεν νομίζω, παλιότερα είχε συνυφανθεί όλο αυτό με την έκθεση, μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είσαι ηθοποιός, είσαι παρουσιαστής, είσαι δημοσιογράφος, είσαι στην τηλεόραση, είσαι τραγουδιστής, πρέπει να έχεις ωραία εμφάνιση. Εγώ νομίζω σήμερα ότι όλοι οι άνθρωποι και με τους τρελούς ρυθμούς που ζούμε, θέλουμε να είμαστε ωραίοι και θέλουμε να δείχνουμε σχετικά νέοι. Δεν λέω να είσαι 60 και να προσπαθείς να δείξεις 30, αλλά κάποιες μικρές ατέλειες ή να επιβραδύνεις τη διαδικασία γύρανσης, νομίζω όλοι το θέλουμε. Και επειδή ξέρω ότι έχεις εμφανιστεί και σε πάρα πολλά μεγάλα κανάλια εδώ, και ITV και BBC, σε έδειξα σε μια ειδικευόμενή μου και λέω, έχω αυτή τη γιατρό σήμερα στην εκπομπή και μου λέει, την ξέρω από το ITV. Οπότε, μα υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον, βέβαια, ναι, ναι. Γιατί και υπάρχουν πολλές εκπομπές και επεμβάσεις που δείχνουν. Προγράμματα live που μεταμορφώνουν στην κυριολεξία ανθρώπους. Πραγματικά, τα makeover. Το βλέπα και εγώ αυτό κάποτε και πολλές φορές
Είχα σοκαριστεί με το πριν και το μετά. Ήταν απίστευτο. Στις θεραπείες, ας πούμε τώρα στη Harley Street, εκεί που είσαι στο γιατρό, γιατί το έχω δει και είναι εξαιρετικό. Ποιες είναι κατά κύριο λόγο οι θεραπείες που έχουν και μεγαλύτερη ζήτηση και αυτές που χρησιμοποιείς και πιο συχνά? Οι πιο δημοφιλείς είναι αυτό που λέμε ενέσιμα. Και στην κατηγορία αυτά ανήκουν φυσικά οι τοξίνες. Botox, το γνωστό όνομα. Και τα διάφορα υαλουρονικά οξέα. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων. Mm-hmm. Αυτά τα προϊόντα πλέον χρησιμοποιούνται και από την ηλικία των 30 ετών. Α, τόσο νωρίς. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πρόληψη. Σε αυτούς που έχουν την τάση Πολύ συχνά έρχονται ασθενείς και μου λένε ότι η μητέρα μου ή ο πατέρας μου μοιάζω από τον πατέρα και προσπαθούν να αποφύγουν την εξέλιξη. Και φυσικά όσο προχωρούμε ηλικιακά, προσθέτουμε κάποια προϊόντα, κάποια είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες 40-50 και σε αυτή την ηλικία αρχίζουμε να προσθέτουμε λέιζερ, υπερήχου, σε ραδιοσυχνότητες. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές θεραπείες. Το ηλικιακό εύρος, δηλαδή ποιος είναι ο νεότερος ή η νεότερη σχετικός ασθενής που έχει έρθει? Μπορεί να είναι και κάτω των 30. Κάτω των 30 συνήθως είναι σε περιπτώσεις ακμής. Α, μάλιστα. Ή αν υπάρχουν κάποια προβλήματα του δέρματος, με έξεμα. Μάλιστα. Είναι τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Όχι συνήθως για ρητίδες. Ναι. Οι πρώτες ρητίδες είναι συνήθως 30 με 32. 33 εξαρτάται. Μάλιστα. Και οι πιο συχνές είναι οι ρητίδες εδώ, να μου σας τα μάθει φυσικά, οι ρητίδες έκφρασης. Μεσόφρυ. Ναι. Και πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε αυτές τις θεραπείες? Δηλαδή, κατά μέσο όρο, πόσο συχνά έρχεται ένας ασθενής στον χρόνο? Συνήθως προτείνουν στους ασθενείς, ιδίως όταν ξεκινούν, να προτιμούν μια πιο έτσι, φυσική έκφραση. Συμφωνώ. Οπότε, ίσως κάθε 6 μήνες, κάθε 8 μήνες μπορούν να κάνουν κάποια. Μια φορά στο χρόνο. Ναι. Το πολύ. Δύο φορές το χρόνο. Διαφορετικά από την ηλικία των 30-35 κάποιος κάνει αυτές τις θεραπείες κάθε 3 μήνες. Μετά από κάποια χρόνια αρχίζουν να φαίνονται κάποια σημάδια τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά αποτελέσματα αυτής της θεραπείας. Το πιο γνωστό είναι, για παράδειγμα, το μέτωπο που είναι λάμπη, αυτό που λέμε λάμπη. Γιατί όταν κανείς κάνει συνέχεια θεραπεία με τοξίνες, ελαττώνεται κατά πολύ η ικανότητα για εφίδρωση. Ναι. Οπότε αλλάζει ουσιαστικά η υφή του δέρματος. Και γίνεται πιο γυαλιστερό. Και γίνεται δηλαδή πολύ γυαλιστερό. Αυτό δεν κινδυνεύει να δημιουργήσει όμως και πιο πολλές ρητίδες, να είναι πιο λεπτό το δέρμα, πιο εύθραυστο, αν έχεις κάνει πολλές ενέσεις? Δεν γίνεται το δέρμα πιο λεπτό, απλώς αλλάζει η υφή του. Η υφή του. Γίνεται πιο σκληρό, ίσως. Πιο σκληρό. Άλλωστε, botox κάνουμε για την εφίδρωση, όπως μας χάλες, τα πέλματα. Οπότε λειτουργεί ανάλογα και στο μέτωπο. Να, εγώ αυτό δεν το γνώριζα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οπότε κανείς μπορεί να καταλάβει αμέσως αν κάποιος έχει κάνει αυτές τις θεραπείες. Όπως επίσης, κάποια προβλήματα εμφανίζονται και με την χρήση των υαλουρονικών οξέων. Γιατί αν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά, πολύ συχνά ή μεγάλες ποσότητες, πλέον ο οργανισμός παθαίνει κάποια, όχι αλλεργική αντίδραση, αλλά δημιουργούνται κάποια κοκκιώματα, ακόμη και για τα υαλουρονικά οξέα, οπότε... Τα οποία είναι ψηλαφυτά, φαντάζομαι. Είναι ψηλαφυτά, ναι. Ναι. Οπότε συνιστούμε στην αρχή, όπως είπα, κάθε 8 μήνες. Ωραία. Και σιγά σιγά βλέπουμε πώς εξελίσσεται ο ασθενής, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν περισσότερες αιτήτες γύρω από τα μάτια, κάποιοι γύρω από τα χείλη, σε κάποιους το πρόβλημα είναι ο λαιμός, εξαρτάται, πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό, οπότε ανάλογα μετά πρέπει να κατευθύνουμε τον ασθενή προς τις θεραπείες. Για τις ρητίδες, τι άλλες θεραπείες χρησιμοποιείτε? Γιατί έδειξε τα μάτια και το στόμα, που είναι και εμένα δύο περιοχές που εκεί είμαι πιο εκφραστική και εκεί εμφανίζονται τις πιο πολλές ρητίδες. Οπότε με αφορά το θέμα. Βέβαια, οπότε αν παραμείνουμε στα ενέσιμα, έχουμε τη μεσοθεραπεία. Οπότε χρησιμοποιούμε
κολαγόνο και βιταμίνες. Και αυτά είναι συνήθως είναι πολύ καλή για, για τις νεαρές, μικρότερες ηλικίες. Είναι επώδυνα όμως. Χρησιμοποιούμε όμως κάποιες ειδικές κρέμες που βοηθούν πάρα πολύ. Ναι. Μια φορά δοκίμασα, μου την είχαν κάνει δώρο μια θεραπεία και λέω: ας το δοκιμάσω. Ήταν τόσο τραγικό. Πόνος μου είναι πολύ ανθεκτική που λέω: δεν θέλω να το ξαναδοκιμάσω. Το βρήκα τραγικό. Ήταν μια θεραπεία να... στο Τσέλσι, τέλος πάντων, στο Καπινίκ, δεν έχει σημασία. Και λέω: ας το δοκιμάσω να δω πώς είναι. Πώς είναι. Πριν τελειώσει η θεραπεία, λέω: αποκλείεται. Εγώ αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Το βρήκα τραγικό. Αλλά ναι, ξέρω ότι οι μεσοθεραπείες είναι πολύ αγαπητές σαν θεραπείες. Γιατί εξελιχθεί, βέβαια βοηθούν πολύ την εμφάνιση του δέρματος. Εντάξει, δεν κάνουν κάποια. Είναι επιφανειακές θεραπείες. Mm-hmm. Όμως ιδιαίτερα αν κάποιος έχει ένα σημαντικό γεγονός, ένα πάρτι. Ναι. Το τυπικό παράδειγμα είναι τα γαμήλια δώρα. Α, ναι, σωστά. Πριν το γάμο, ναι. Που θέλεις να κάνεις τραπέζι. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Επειδή είναι με βελόνες, δεν αφήνει σημάδια στο δέρμα. Όχι, είναι ειδικές, είναι πάρα πολύ μικρές βελόνες. Και δεν είναι εμφανές ότι έχεις κάνει θεραπεία. Μετά από 24 ώρες, όχι. Α, μάλιστα. Ναι. Και αυτά δηλαδή μέσα τι ακριβώς περιέχουν, εξαφανίζουν τις ρητίδες, τα κάνουν πιο ξεκούραστα τα μάτια, τι ακριβώς κάνουν. Το βασικό συστατικό είναι ενυδάτωση, ναι. Και επίσης κάποιες βιταμίνες που χρησιμοποιούνται επιφανειακά. Γιατί ουσιαστικά δεν θεραπεύουμε το πρόβλημα ή την έκφραση. Όμως βοηθούμε το δέρμα σε εκείνη την περιοχή και αυτά συνήθως το αποτέλεσμα λειτουργεί για κάποιες εβδομάδες. Μόνο. Ναι. Οπότε ουσιαστικά δεν εξαφανίζει ρητίδες, δηλαδή, δεν βελτιώνει. Όχι, απλώς βοηθά... δίνει το μάτι πιο ξεκούραστο, ναι, να φανταστώ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ιδιαίτερα για τους μαύρους κύκλους βοηθούν πάρα πολύ. Για τέτοια προβλήματα. Για τέτοια προβλήματα. Και βέβαια. Πόσο συχνά γίνονται οι μεσοθεραπείες? Αυτά μπορεί να γίνουν μια φορά το μήνα. Α, τόσο συχνά. Ναι. Όποιος έχει όρεξη να πονάει, μπορεί να τα δοκιμάσει. Ωραία να λες, να ξέρεις, σου δημιουργούν μια περιέργεια να κάνω, αλλά όταν σκέφτεσαι ότι κάποια είναι έτσι με ενέσημα και δεν ξέρεις τι θα περιμένεις, φοβάσαι, λες, μην αυτό, μην συμβεί εκείνο, μην έχω παρενέργειες, μην χτυπήσουν κάποιο νεύρο και παραμορφωθεί το πρόσωπο, ακούς διάφορα. Τέλος πάντων. Αλλά ότι μπαίνεις στον πειρασμό να το σκεφτείς, ότι ξέρεις, σε κάποια ηλικία όλες οι γυναίκες θέλουν να το δοκιμάσουμε. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε τη θεραπεία όσο ευχάριστη και ανώδυνη γίνεται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πάγο, βοηθάει, ναι, κρέμες, κρέμες, για να μην... και λοιπά. Όταν πας δηλαδή στη δουλειά σου την επόμενη μέρα, είναι συνήθως εμφανές ή όχι? Συνήθως... Δηλαδή μπορείς να κρυφτείς άμα δεν θες να το κάνεις εμφανές. Συνήθως με αυτές τις θεραπείες, ναι, μπορείς να πας στη δουλειά. Φυσικά, χρησιμοποιούμε και ειδικό make-up, μερικές φορές δίνουμε στους ασθενείς, ναι. Ωραία. Ναι, οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια για αυτές τις θεραπείες. Άλλες θεραπείες, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τα νήματα βασικά, που το έχω ακούσει πάρα πολύ τελευταία. Είχα πάει στη Βαρκελόνη σε ένα συνέδριο για να πω την αλήθεια πλαστική χειρουργική. Με είχε καλέσει ένας πλαστικός χειρουργός. Και πήγα πιο πολύ γιατί με ενδιαφέρει το ταξίδι και το περιβάλλον. Ήταν η πρώτη φορά που το είχα δει, πριν 3 χρόνια. Αλλά είχα δει δηλαδή σε βίντεο πώς το κάνουν και υπήρχαν και εταιρείες που το προωθούσαν. Αλλά δεν ξέρω τι ζήτηση έχει αυτό και ποια είναι τα ωφέλη. Τα νήματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Ναι. Περισσότερο για ηλικίες 40-45. Α, μάλιστα. Ναι. Ίσως μέχρι 50, οπότε εξαρτάται από την ανατομία και από την εμφάνιση του ασθενούς. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα. Ουσιαστικά προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα lifting και κάνουμε το lifting έμεσα χρησιμοποιώντας τα νήματα. Έχουν εξελιχθεί φυσικά τα νήματα, τα πρώτα νήματα εμφανίστηκαν πριν από 15 χρόνια σχεδόν, οπότε έχει παρουσιαστεί πολύ σημαντική, ναι, εξέλιξη. Και υπάρχουν διάφοροι τύποι νήματος. Κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει νήματα με κόνους, χρησιμοποιούμε νήματα που είναι ουσιαστικά... γίνεται ένα loop, ένας κύκλος και... Δηλαδή υπάρχουν διάφορες, ναι, διάφορες τεχνικές, είναι λίγο, χωρίς που να τα δείξεις, είναι λίγο δύσκολο, ναι, να τα περιγράψεις. Ναι, θα ήταν ενδιαφέρον, είχαμε κάποιες εικόνες να δούμε, αλλά σε ποιες περιοχές του προσώπου γίνονται τα νήματα? Συνήθως τα χρησιμοποιούμε για τα ζυγωματικά
και για, την, για, την, για τις γωνίες του στόματος. Δηλαδή, σε αυτά τα σημεία, σας λέω, τι έχεις, ρητίδες, για τις ρητίδες ή απλά στραβάς το δέρμα. Για ανόρθωση. Ανόρθωση. Τα νεύματα δεν έχουν σχέση με ρητίδες. Α, είναι, μάλιστα, είναι, μόνο είναι ανόρθωση. Φτιάχνεις τις γραμμές, δηλαδή, ξανά το προσώπο, τα τραβάς. Σωστά. Ωραία. Και αυτά, έχω δει, υπάρχει μια μικρή βελόνα και αυτά γίνονται, είναι απορροφήσιμα, λένε. Αλλά δεν έχω καταλάβει πώς βάζεις, βγάζεις μέσα από το δέρμα και δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, τα τελευταία που χρησιμοποιούμε είναι απορροφήσιμα. Παλιότερα υπήρχαν νήματα τα οποία έμεναν μόνιμα, αλλά είχαν δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Οπότε τώρα χρησιμοποιούμε μόνο απορροφήσιμα. Και ουσιαστικά υπάρχει μια πιο μεγάλη βελόνα που δημιουργεί ένα opening για να μπορέσει να μπει το νήμα. Και όταν το δένεις για να μην φύγει το απορροφήσιμο, αυτό δεν φαίνεται. Πώς γίνεται να μείνει άκρια στο δέρμα και να μην φαίνεται? Το νήμα έχει σε κάποια σημεία έχει κάποιους μικρούς κόμπους. Α, και σταθεροποιείται. Και σταθεροποιείται, αυτοσταθεροποιείται. Δεν χρειάζεται πλέον αυτά που έχουμε τώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς. Απλώς εμείς χρειάζεται να το τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο. Οπότε ο γιατρός πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά την ανατομία. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα. Και από εκεί και πέρα να συζητήσει με τον ασθενή ποια είναι τα σημεία που θέλουν υποστήριξη στο πρόσωπό του. Είναι για λίγο χαλάρωση δηλαδή περισσότερο. Ναι. Αυτά τα νήματα μένουν μόνιμα. Μετά, αν πει η κυρία, δεν μου αρέσει πάλι το πρόσωπό μου, μετά από κάποιους μήνες φαντάζομαι επανέρχεται στη χαλάρωση. Συνήθως μετά από 9 μήνες, 12 μήνες, θα αρχίσει σιγά σιγά να βλέπεις κάποια χαλάρωση. Άρα μια φορά το χρόνο μπορείς και αυτό μπορείς να το κάνεις. Και αυτό να το κάνεις. Αν κάποιος έχει χαλάρωση στις γωνίες του προσώπου, φαντάζομαι ότι κάποιες γυναίκες προχωρώντας προς την εμμηνόπαυση ίσως ή μετά τα 50, μπορεί να χαλάσουν λίγο οι γωνίες του προσώπου. Ενδείκνεται αυτή η θεραπεία για να φτιάξει τις γωνίες του προσώπου ή όχι τόσο? Ενδείκνεται, εξαρτάται πάρα πολύ από την κατάσταση του δέρματος. Όταν υπάρχει σημαντική χαλάρωση του δέρματος, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νήματα, γιατί δημιουργούνται πολλές αναδιπλώσεις του δέρματος. Αν κάποιος βάλει το νήμα και το τραβήξει, όπως το ακορντεόν, δημιουργείται μια τέτοια εμφάνιση του δέρματος. Οπότε εξαρτάται πάρα πολύ από τη χαλάρωση του δέρματος. Αν υπάρχει έντονη χαλάρωση, θα πρέπει ή να γίνει θεραπεία με λέιζερ ή με ραδιοσυχνότητες ή ακόμη και ένα mini lifting, δηλαδή να αφαιρεθεί το δέρμα αυτό. Οπότε μετά φαντάζομαι εκεί τραβάτε, υπάρχουν άλλου είδους. Ναι. Άλλες θεραπείες, έτσι, έχετε τους υπερήγους, έχετε πάρα πολλές, τους ανέφερες και πριν. Ναι. Η πιο, για να κλείσουμε λίγο με τα ενέσημα, η τελευταία θεραπεία είναι η θεραπεία που χρησιμοποιούμε πλάσμα, αυτόλογο πλάσμα. Οπότε παίρνουμε λίγο αίμα από τον ασθενή, μια μικρή ποσότητα. Περίπου. Δύο μπουκαλάκια μόνο. Ναι. Περιφερικό. Ναι. Και αυτό μπαίνει στη φυγόκεντρο και μετά χρησιμοποιούμε τον ορό. Ναι. Γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα growth factors και τα αιμοπετάλια. Μάλιστα. Και έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Ακόμη και για τριχόπτωση χρησιμοποιείται. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, κάνετε αυτές τις τριχόπτωση του κεφαλής. Ναι. Πού αλλού? Και φυσικά για ανάπλαση του δέρματος, για την ανάπλαση κολαγόνου, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ο ορός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μάσκα μετά από θεραπεία λέιζερ ή μετά από θεραπεία με το derma roller, με τις βελόνες. Και έχει πολύ καλά. Και μπορεί να γίνει, δηλαδή η ένεση μπορεί να, αυτή να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου. Ναι, στα σημεία που χρειάζεται ανάπλαση του δέρματος, όπου υπάρχουν ρητίδες. Οπότε είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν γυαλουρονικό οξύ. Δεν τους αρέσει η ιδέα να έχουν κάποιο άλλο υλικό. Ξένο υλικό. Ενώ το πλάσμα, το δικό σου. Ενώ αυτό είναι αυτόλογο. Ναι. Και επίσης δεν τους αρέσει η ιδέα, το υγειονομικό οξύ φουσκώνει πάρα πολύ μερικές φορές. Είναι αρκετά εύκολο να το δεις το υγειονομικό οξύ. Και είναι μια, σε κάποια σημεία ιδιαίτερα γύρω στα χείλη,
Δεν, ναι. Για κάποιους ασθενείς δεν είναι η κατάλληλη λύση. Δεν οπότε, είναι και πολύ ωραίο αισθητικό. Δηλαδή σε ορισμένες γυναίκες είναι εμφανές. Είναι εμφανές, οπότε προτιμούν το δικό τους υλικό. Νομίζω το υαλουρονικό, όταν έχεις τις μαριονέτα στις γραμμές που λένε marionette lines, ναι. Εκεί, άμα είναι, αυτοί, κάποιοι άνθρωποι που φαίνονται σαν θλιμμένοι που έχουν ρητίδες εδώ, εκεί όμως φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν έχεις πολλές επιλογές μάλλον. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε. Ή εδώ που κάνουν κάποιες πολύ βαθιές ρητίδες, εκεί τι θα κάνεις. Χρησιμοποιούμε λίγο υαλουρονικό φυσικά mm-hmm. για τις ρητίδες, αλλά πρέπει επίσης να γίνει και κάποια είτε ανόρθωση, mm-hmm. οπότε θα χρησιμοποιήσουμε καινήματα. Ή για τις μαριονές χρησιμοποιούμε μια μικρή δόση από τοξίνη, μπότοξ, για τον μυ. Γιατί υπάρχει ένας μυς που χαρακτηριστικά. Και πώς το δεις αυτό όταν κάποιος χαμογελάει, όταν βλέπεις αυτό το μυ που τραβάει τις γωνίες κάτω. Οπότε πρέπει αυτόν τον μυ να τον χαλαρώσουμε. Άρα πάλι σωστή ανατομία, γιατί φαντάζομαι και γύρω από το στόμα, αν δεν Βέβαια. Είναι κάποιος σωστά εκπαιδευμένος, μπορεί να δει στο στόμα να παραμορφώνεται. Μερικές φορές, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό με τον ορό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι φυγοκεντρείται το αίμα και παίρνει τον ορό και κάνετε έγχυση. Και αυτό μπορεί να γίνει, ας πούμε, στο λαιμό ή στο στήθος που πολλές γυναίκες έχουν εδώ γραμμή στο στήθος. Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Το οποίο λέγεται vampire lift, του βρικόλακα. Επειδή παίρνετε αίμα. Ναι. Καλό αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Και άλλες μεθόδους, γιατί να τη μαθαίνουμε. Η ομορφιά δεν είναι εντελώς ανώδυνη τελικά. Προς τα καλή είναι ο πόνος. Ναι, δυστυχώς δεν είναι εντελώς ανώδυνη. Θα έλεγα το αντίθετο. Ναι, οπότε και οι τελευταίες θεραπείες είναι με υπερήχους και ραδιοσυχνότητες. Mm-hmm. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Ονόματα όπως το θερμάζ, αλθύρα είναι, mm-hmm. είναι γνωστά ονόματα. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διοχετεύσουμε μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας στο υποδόριο και να ενεργοποιήσουμε τους fibroblasts, ναι. δηλαδή τα κύτταρα του δέρματος που παράγουν το κολαγόνο. Μπορεί να γίνει αυτό σε οποιαδήποτε ηλικία. Να έχεις δηλαδή ποσοστά επιτυχίας. Ναι, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας mm-hmm. δεν είναι τα ίδια. Μάλιστα. Και θα έλεγα ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ηλικία, όσο και από τον τύπο του δέρματος, mm. όπως επίσης και από άλλα στοιχεία, ή αν ο ασθενής χρησιμοποιεί, αν καπνίζει, αν ο ασθενής είναι στον ήλιο, γενικά από την ποιότητα του δέρματος. Σωστά. Όπως επίσης αν υπάρχουν κάποιες ασθένειες, ορμονικές, δηλαδή... Και θεραπείες που είναι, κάνουν ενδεχομένως. Ναι, με κορτιζόν και λοιπά. Οπότε πρέπει... Για να έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε και πολύ καλό δέρμα. Μάλιστα. Οπότε υπερήφους... θα ρωτάει κανείς γιατί να το κάνουμε αν έχουμε πολύ καλό δέρμα. Ναι, ναι. Όμως ο σκοπός είναι να μην... Να μην χαλαστεί η χαλάρωση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Και θα μιλήσω και πολύ ειλικρινά, γιατί από κληρονομικούς, καθαρά από τη γιαγιά μου, τη μητέρα μου, έχω πολύ καλό δέρμα και πολλές φορές αναρωτιέμαι, λέω, αν δεν έχεις κάτι καλό, να το προστατεύσεις. Και δεν λέω για να κάνεις κάτι ιδιαίτερα επεμβατικό. Σωστά. Αλλά ο υπέρηχος είναι κάτι που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί αν βοηθάει στην ανάπλαση του κολαγόνου και μπορείς να διατηρήσεις ένα καλό δέρμα, γιατί να φτάσει σε μια ηλικία που να πεις, α, έχω ρητίδες, είμαι χάλι, τώρα κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω. Και να είναι και ιδιαίτερα εμφανές ότι κάτι έκανες, ενώ το να κάνεις θεραπεία. Που βοηθάς να συντηρήσεις κάτι που έχεις καλό, το βρίσκω πολύ πιο λογικό. Και είναι και ένα είδος prevention που λέμε, πρόληψης. Ακριβώς και φυσικά είναι και πιο ασφαλές. Η θεραπεία είναι πιο ασφαλής από το μεγάλο χειρουργείο. Έτσι, και ούτε επεμβατικό είναι, ούτε ενέσιμο είναι. Ποια είναι μια καλή ηλικία για να ξεκινήσεις τους υπερήχους? Συνήθως, ας πούμε 38 με 42. Αυτή η ηλικία είναι καλή. Είμαστε στο κατάλληλο σημείο. Εκεί. Λοιπόν, ναι. Ωραία ιδέα αυτή. Πριν και μετά τα 40. Αυτή είναι πολύ καλή ηλικία. Ναι, είναι και νομίζω και λογικό. Αυτές οι θεραπείες πάλι είναι μηνιαίες με τους υπερήχους. Εξαρτάται από την συσκευή που χρησιμοποιεί κανείς, ότι υπάρχουν κάποιες συσκευές που η ενέργεια που χρησιμοποιούν είναι μικρή, οπότε χρειάζεται να κάνει ασθενείς 6 ή 8 θεραπείες. Αλλά υπάρχουν και κάποιες που είναι υψηλή ενέργεια, οπότε κάνεις μία θεραπεία. Αλλά φυσικά είναι και πιο επώδυνες. Γιατί? Όταν... Γιατί την υψηλή θερμοκρασία. Ναι, όταν είναι υψηλή ενέργεια. Είναι πονάει, είναι δηλαδή, πιο επώδυνες. Υπάρχει κάποιο μέσο, φαντάζομαι, που χρησιμοποιείται ενδιάμεσα για... Ναι, αλλά είναι αρκετά.
αρκετά. Τζέλ, κάτι που. Είναι αρκετά έντονη η θεραπεία. Άρα είναι και πιο εμφανής, δηλαδή βγαίνεις κατακόκκινος από το ιατρείο. Ναι, υπάρχει είδημα, φυσικά. Και... Για πόσες μέρες? Συνήθως τρεις-τέσσερις μέρες. Άρα πρέπει να το κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν να κυκλοφορήσεις. Παρασκευή. Ακριβώς, Παρασκευή, απόγευμα. Αν χρειαστεί να κάνεις 6-8 συνεδρίες, δηλαδή εξαρτάται πάλι από την ποιότητα του δέρματος, αν θα κάνεις μία συνεδρία ή 6-8. Ναι, για παράδειγμα, εγώ στο ιατρείο έχω αρκετές διαφορετικές συσκευές, έτσι ώστε όταν κάνουμε το consultation με την ασθενή, συζητούμε, μπορώ να καταλάβω περίπου το pain threshold, δηλαδή πού βρισκόμαστε πόνος, σε σχέση σε αυτόν τον τομέα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ασθενείς, αυτές οι θεραπείες θα πρέπει να είναι σχετικά εντάξει, όχι ανώδυνες, αλλά σχετικά εύκολες θεραπείες. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Αν εγώ ήθελα να κάνω μια τέτοια θεραπεία, θα μου συνιστούσες μια φορά το χρόνο, δηλαδή να κάνω μια συνεδρία για να μπορέσω να διατηρήσω το δέρμα μου σε μια πολύ καλή κατάσταση και να ενεργοποιώ την παραγωγή κολαγόνου? Νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε είναι θα δοκιμάζαμε μία θεραπεία. Ναι. Θα δοκιμάζαμε την πιο ήπια πρώτα και μετά βλέπουμε. Οπότε αν θεωρούσες ότι εντάξει, αυτό είναι ήπια και ήθελες κάποιο πιο έντονο αποτέλεσμα, μετά πρέπει να προχωρήσουμε. Συνήθως με τις περισσότερες κυρίες που βλέπω, έτσι ξεκινάμε με κάποια δειλά βήματα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω και αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Θα πρέπει και εγώ να γνωρίσω την ασθενή και η ασθενή να έχει εμπιστοσύνη σε μένα και κάνουμε κάποιο πλάνο. Mm-hmm. Τι θέλουμε να πετύχουμε, πόσο συχνά θέλουμε να κάνουμε θεραπείες, το budget κλπ. Οπότε κάνουμε κάποιο πλάνο και το βλέπουμε. Και είναι σημαντικό αυτό να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μην κάνει ασθενής μια θεραπεία μετά κάποια άλλη, δηλαδή να υπάρχει μια συγκεκριμένη πορεία. Ωραία, γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Οι θεραπείες που αναφέραμε μέχρι τώρα με τον υπέρηχο συνδυάζονται, δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει νήματα, botox, fillers και υπέρηχο ή δεν έχει νόημα? Όλα συνδυάζονται, όμως παίζει σημαντικό ρόλο η σειρά, πώς θα τα συνδυάσουμε. Επίσης πρέπει να υπάρχει κάποιο διάστημα μεταξύ. Βέβαια, των θεραπείων. Των διαφορετικών θεραπείων. Και επίσης πρέπει να δούμε σχετικά, να δούμε την ανατομία του προσώπου και να δούμε ποια είναι η προτεραιότητα. Mm-hmm. Το πρόβλημα βασικά. Βασικά, τι θα ήθελε η ασθενής πρώτα να αντιμετωπίσει και το σχεδιάζουμε κάπως έτσι. Όμως, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει πολύ υαλουρονικό οξύ και χρησιμοποιήσει μια θεραπεία με υπερήχους, περίπου ένα 30-40% από το υαλουρονικό οξύ διαλύεται. Οπότε ό,τι έφτιαξες το χαλάς μετά. Οπότε πρέπει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Οι υπερήχοι γίνονται, φαντάζομαι, σε όλο το πρόσωπο και κάτω από τα μάτια. Ή επειδή είναι υψηλές θερμοκρασίες το αποφεύγεται? Όχι συνήθως κάτω από τα μάτια. Mm-hmm. Συνήθως οι υπερήχους χρησιμοποιούν πάρα πολύ για τις γωνίες του προσώπου και για το λαιμό. Και το άλλο που ήθελα να πω. Στήθος, να συγγνώμη. Επίσης, αυτό που βλέπουμε τώρα δυστυχώς είναι ότι ασθενείς πηγαίνουν, έχουν 2 ή 3 διαφορετικούς γιατρούς και γίνεται. Άλλες διαφορετικές θεραπείες. Γίνονται διαφορετικές θεραπείες με διαφορετικούς γιατρούς και αυτό αυτό δεν βοηθάει. Και πολλές φορές δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Οπότε, κατά μένα είναι καλύτερο όταν ξεκινά κάποιος να κάνει την έρευνά του, να αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω ένα γιατρό και για κάποιο χρονικό διάστημα να παραμείνει εκεί. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και πολλές φορές και εδώ στην Αγγλία υπάρχουν ίσως μη γιατροί που χρησιμοποιούν προϊόντα που δεν ακριβώς. Δεν είναι νοσηλευτές, οδοντίατροι ή απλά αισθητικοί που κάνουν. Βλέπεις πάρα πολλές κλινικές στο Λονδίνο, όπου και να περπατήσεις. Βλέπεις συνέχεια ιδιωτικές κλινικές που κάνουν όλα αυτά που αναφέραμε, αλλά δεν είναι πάντοτε από γιατρούς. Οπότε, αν έρθει σε ένα πλαστικό χειρουργό, δεν ξέρει πού έχει πάει, τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Και ο ασθενής δεν ξέρει. Όταν ξεκίνησα ειδικότητα, υπήρχαν 2 προϊόντα, τώρα υπάρχουν 250 ενέσιμα μόνο. Αλήθεια. Που δεν έχουν όλα τις απαραίτητες άδειες κλπ.
Και αυτό είναι επίσης. Και αυτό είναι δύσκολο. Να κάνω μια ερώτηση έτσι και για τον κόσμο περισσότερο. Το κόστος περίπου που κυμαίνεται αυτών των θεραπείων. Δηλαδή, μας βλέπει τώρα ο κόσμος, μας βλέπουν και οι γυναίκες και σου λέει: ωραία τα λέτε, με βάζετε στον πειρασμό. Εγώ έχω μπει στον πειρασμό. Τι κόστος έχουν περίπου, είναι προσβάσιμες θεραπείες, είναι εφικτό ή απευθύνονται σε μια οικονομική κατάσταση υψηλού επίπεδου. Φυσικά, οι θεραπείες αυτές είναι αυτό που λέμε είδος πολυτελείας, δεν, είναι, καλά, δεν είναι απαραίτητες. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη διάρκεια της κρίσης αυξήθηκαν πάρα πολύ αυτές οι θεραπείες, οι μη επεμβατικές. Διότι είναι σχετικά, δεν είναι πάρα πολύ ακριβές. Ναι. Συνήθως ξεκινούν από, να σου πω, 100 λίρες, ναι. 200 λίρες, δεν φυσικά εξαρτάται κάποιος, αλλά είναι γύρω εκεί σε αυτήν την τιμή, 200, ναι. ίσως 300. Για το Λονδίνο δεν είναι ένα τρομερό ποσό. Αν σκεφτεί κανείς ότι αντάβγειες... Ναι. Στο Λονδίνο στοιχίζουν πιο πολλά. Στοιχίζουν πιο πολλά, στοιχίζουν 250 λίρες και πρέπει να τις κάνεις κάθε 6 εβδομάδες. Τα κομμωτήρια στην Αγγλία είναι πανάκριβα, επί τη ευκαιρία, ναι, μια και το θείο. Φυσικά, ναι, πρέπει να το δούμε ότι είναι κεντρικό Λονδίνο, αλλά νομίζω αν βγεις έξω από το Λονδίνο είναι πιο φθηνές. Τώρα, αν ψάχνεις όμως την ασφάλεια και το κύρος του γιατρού. Αν φτάσουμε και μιλάμε για λέιζερ κλπ, τότε πάμε περισσότερο. 600 λίρες, 700 λίρες είναι πιο φυσικά, πιο ακριβά. Γιατί είναι μεγαλύτερες οι θεραπείες. Οι συνεδρίες. Ναι. Στους υπερήγους φαντάζομαι ισχύει το ίδιο. Πληρώνει ένα συνεδρία ή ένα πακέτο συνεδριών. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει το πακέτο με τις πιο ήπιες συσκευές. Ναι. Και συνήθως υπάρχουν κάποιες προσφορές, δηλαδή κάνεις, πληρώνεις 6 και έχεις 8 θεραπείες, ναι. όπως και κάτι άλλο. Και περίπου κόστος, έτσι να δίνουμε και ιδέες. Αυτά συνήθως περίπου, είναι γύρω στις, γύρω στις 800 λίρες. Μάλιστα. Για, 8, για 6 συνεδρίες ή 8, 6-8 θεραπείες. 100 λίρες συνεδρία, είναι ένα ποσό εφικτό. Είναι αυτό το ποσό. Η μία, επειδή είναι μία και ίσως φαντάζομαι είναι πιο έντονη, έχει ένα συγκεκριμένο κόστος πιο μεγάλο. Έχει είναι... περισσότερο κόστος, βέβαια, γιατί είναι... Είναι διαφορετική και η συσκευή. Φαντάζομαι. Συνήθως είναι γύρω στις 1500. Α, είναι τόσο. Είναι μεγάλο κόστος. Ναι. Ναι, γιατί φαντάστηκα ότι πρέπει να έχει κάποια διαφορά η ενέργεια, η συσκευή. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Το κόστος συντήρησης πρέπει να έχει... Αυτές οι θεραπείες είναι στην κατηγορία που λέμε τα non-surgical lifts, οπότε είναι... Και είναι και πιο ωραίο να σκεφτείς ότι έχει δώσει επιστήμη εναλλακτικής, γιατί παλιότερα μόνο το lifting ξέρανε. Και αν δεν πετύχαινε και αυτό. Δεν είχες και πολλές εναλλακτικές. Ναι, και φυσικά βλέπουμε πολλά προβλήματα με τις ουλές κλπ. Η νεύρα τρόμος που πειράζει ναι, νεύρα και έμενε ένα τρέμουλο μετά που ήταν πολύ αντιαισθητικό. Ναι. Για τα μοντέρνα lifting, τα μη επεμβατικά. Οπότε αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή πλέον. Δεν έχω κάνει ένα full lifting, δεν έχω κάνει εδώ και νομίζω 7 χρόνια, 8 χρόνια. Γιατί πλέον... Δεν βλέπουμε ασθενείς που το αφήνουν τόσο αργά, έτσι ώστε να χρειάζονται τα παλιά μεγάλα lifting που ήταν 6 ώρες κλπ. Πλέον, πολλοί ασθενείς κάνουν όλες αυτές τις θεραπείες και όταν φτάσει σε κάποια ηλικία που ίσως υπάρχει γιατί χαλάρωση του δέρματος και πλέον δεν έχει νόημα να κάνεις κάποιες από αυτές τις θεραπείες, τότε χρησιμοποιούμε τα mini lifting που γίνονται με sedation. Ναι. Οπότε ο ασθενής μπορεί την Έχετε ίδια μέρα... Έχετε αναισθησιολόγο στην κλινική ή πάτε σε άλλη κλινική με χειρουργείο. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες κλινικές που γίνονται με μικρό χειρουργείο. Μάλιστα. Και αναισθησιολόγο, όμως ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι την ίδια μέρα. Α, δεν είναι πολύ καθόλου. Σημαντικό. Ναι. Και πώς γίνεται το monitoring και εκεί περίπου πώς το χειρίζεστε. Έχει κανονική... Έχει... Δηλαδή, mini lifting περίπου τι διαδικασία έχει. Με τομές κανονικά, ράματα. Είναι με τομές κανονικά, όμως η τεχνική πλέον και τα ράματα που χρησιμοποιούνται είναι τέτοια, οπότε γίνεται με μια πολύ μικρή τομή. Δεν χρειάζεται, είναι πολύ ναι, δεν χρειάζεται να γίνει μεγάλη τομή. Φυσικά δεν υπάρχει πολύ είδημα, οπότε ασθενής αναρρώνει εύκολα. Και συνήθως η επέμβαση θα πάρει περισσότερο, μια μισή ώρα. Μόνο. Ναι.
Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει να κάνει lifting σε όλο το πρόσωπο, θέλει να φτιάξει δηλαδή όλες τις γραμμές, έχει και καμιά βλεφοροπλαστική, ξέρω εγώ, αν, δεν ξέρω αν αυτά συνδυάζονται σαν χρόνο, χειρουργική. Εντάξει, τώρα, όσο περισσότερα κάνουμε, βέβαια, είναι και πιο δύσκολο αν κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, πάει σπίτι την ίδια μέρα ο ασθενής. Με βλεφαροπλαστική και ένα μικρό lifting, ναι. Αν όμως προσθέσουμε και το μέτωπο, δηλαδή το brow lift και το λαιμό, μετά δεν γίνεται. Μετά φτάνουμε 4,5-5 ώρες, οπότε... Είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ. Γιατί για το στήθος μου πολλές φορές οι γυναίκες στο ντεκολτέ έχουν πολλές ρητίδες. Εκεί τι σας ζητούν κυρίως, τι θεραπείες κάνετε? Εκεί συνήθως κάνουμε laser θεραπείες, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και συνήθως τώρα πλέον χρησιμοποιούμε τον ορό, το PRP. Και βγαίνουν ρητίδες. Εκεί μπορείς να βάλεις υαλουρονικό. Δηλαδή, γιατί βλέπεις κάποιες γυναίκες που έχουν πολύ βαθιές ρητίδες ή θέλεις μεγάλη ποσότητα και δεν αξίζει? Θέλει μεγάλη ποσότητα και επίσης συνήθως φαίνεται. Φαίνεται. Το δέρμα είναι αρκετά λεπτό. Mm. Α, οπότε είναι. Δηλαδή, φαίνεται από κάτω το υλικό στο δέρμα. Γιατί το υαλουρονικό είναι ένα τζέλ. Ναι. Οπότε. Ναι. Ναι. Αν κάνεις αν βάλεις ορό από τη φυγοκέντρηση, πάλι δεν θέλεις μια μεγάλη ποσότητα για όλο αυτό? Γιατί συνήθως οι γραμμές εδώ πέρα είναι αρκετά μεγάλες, βαθιές. Πόσο αίμα θα χρειαστεί να πάρεις? Συνήθως παίρνουμε 10 ml. Δεν παίρνουμε και φτάνουν πάνω για να καλύψουν. Ναι. Και αποτέλεσμα πότε βλέπει η ασθενής? Περνάει καιρός για να δει? Μετά από 6 εβδομάδες. Α, θέλει 6 εβδομάδες. Θέλει 6 εβδομάδες. Και πόσο συχνά θα κάνει αυτή την έγχυση? Το εξαρτάται από την κατάσταση του δέρματος. Ναι. Αλλά έτσι κατά μέσο όρο. Αλλά κατά μέσο όρο κάνουμε 2. Α. Σε απόσταση 6 εβδομάδων. Σε απόσταση 6 εβδομάδων. Και μετά περιμένουμε και βλέπουμε. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα. Απλώς έχετε βελτίωση. Φαντάζομαι δεν εξαφανίζονται. Απλώς μειώνονται αισθητά. Ναι, μειώνονται αισθητά. Και είναι κάτι που φυσικά πρέπει η ασθενής να το συνεχίσει και αργότερα. Και φυσικά χρειάζεται προστασία από τον ήλιο. Μπορώ να σε ρωτήσω αν είναι βέβαια του ενδιαφέροντός σου, γιατί το στήθος, ο μαστός, είναι ένας αδένας που έχει πολύ λιπό δίστο και ακολουθεί τους νόμους της βαρύτητας και έχει φθορές, ακόμη και σε μικρές ηλικίες. Θεωρώ θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορείς να μας πεις κάτι για όλους εμάς, σαν γυναίκες, τις τηλεθεάτριές μας. Υπάρχουν κάποιες θεραπείες, υπάρχουν όροι, υπάρχουν κρέμες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Και βέβαια γυναίκες που έχουν γίνει μητέρες με το θυλασμό έχουν και περισσότερες, φαντάζομαι, αλλοιώσεις. Τι θα μας συνιστούσες, τι θα συμβούλευες σε αυτή την περίπτωση, αν ασχολείσαι? Περισσότερο ασχολούμαι χειρουργικά. Με το μαστό τώρα, σε σχέση με την εμφάνιση του δέρματος, η τυπική εμφάνιση είναι οι ραγάδες, φαντάζομαι είναι σε αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Όταν δημιουργηθούν οι ραγάδες, χρησιμοποιούμε γενικά την ενυδάτωση με τα διάφορα έλαια. Δεν υπάρχει όμως κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Κάνουμε λέιζερ, ντερμαρόλ, χρησιμοποιούμε τον ορό, αλλά οι ραγάδες ουσιαστικά είναι ουλές στο δέρμα. Ναι. Μπορούμε να κάνουν μια βελτίωση 40%, 50%, αλλά δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Αν υπάρχει απλά έτσι μια ήπια χαλάρωση μετά από απώλεια βάρους, π.χ. υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει μια γυναίκα, αν θα της ζητήσω τη συμβουλή σου? Υπάρχουν κρέμες, υπάρχει ορός, υπάρχει βιταμίνη C, ξέρω εγώ, τι θα μπορούσε να βάλει, που πιθανό να βελτίωνε λίγο? Ο μαστός ουσιαστικά χρειάζεται υποστήριξη. Οπότε κρέμες και προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην επιφάνεια δεν βοηθούν με τη χαλάρωση. Βοηθούν στο δέρμα να φαίνεται ωραίο, αλλά από εκεί και πέρα δεν βοηθούν σε τίποτε περισσότερο. Αυτό που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ είναι μια τεχνική που λέγεται fat transfer, δηλαδή κάνουμε... Παίρνουμε λίπος από κάποια σημεία. Κοιλιά. Ναι, από την κοιλιά, από τους μυρούς. Μένεση, φαντάζομαι. Ναι, το λίπος αυτό χρειάζεται μια ειδική, παίρνει μέσα από μια ειδική διαδικασία. Mm-hmm. Και μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στήθος, γιατί έχει υψηλά ποσοστά από βλαστοκύτταρα. Mm-hmm.
Και αυτό βοηθάει στην, όταν υπάρχει χαλάρωση είτε μετά από την εγκυμοσύνη είτε μετά από όλο βάρος, υπάρχει και μια. Χάνουμε όγκο στο στήθος ουσιαστικά. Ναι, ναι, οπότε βέβαια. Βοηθάει ουσιαστικά να αυξηθεί λίγο όγκο, mm-hmm. αλλά βοηθάει και, βοηθάει και στην, ουσιαστικά στην ανόρθωση, διότι ναι. βοηθάει στην. Στην εμφάνισή του. Οπότε πάτε με την ένεση μετά και το βάζετε σε διάφορα σημεία. Θα υπάρχει κάποια ανατομική ένδειξη, φαντάζομαι, και φτιάχνετε ξανά λίγο το σχήμα το του μαστού. Το σχήμα, τυπικά, η απώλεια είναι στην, στον άνω πόλο. Ναι. Άνω και εξωτερικό πόλο. Αν δείξουμε ναι, σε αυτό ναι. το σημείο, αυτή είναι, είναι πολύ τυπική αυτή η εμφάνιση. Οπότε ναι. εδώ ουσιαστικά υπάρχει ένα σημαντικό βαθούλωμα. Mm-hmm. Και είναι και το σημείο που ξεκινούν πολλοί από τους συνδέσμους ναι. του μαστού. Οπότε ουσιαστικά βοηθούμε στην ανόρθωση αυτού του σημείου. Το στήθος έχει καλύτερη εμφάνιση διότι πλέον εμφανίζει να υπάρχει περισσότερος όγκος στο σημείο αυτό. Αλλά γίνεται και κάποια σύσφυξη. Οπότε αυτή είναι μια πολύ ωραία τεχνική. Για πολλά χρόνια ήταν κάπως αμφιλεγόμενη γιατί Δεν υπήρχε αρκετή έρευνα σε σχέση με την με καρκίνο του μαστού, αλλά πλέον... Φοβόντουσαν ότι ναι. μπορούσε να δημιουργήσει κάτι, αλλά... Ναι, αλλά πλέον... Αυτό λόγο δεν είναι ναι. και αυτό όμως. Παίρνεις δηλαδή λίπος δικό σου, δεν παίρνεις ή όχι πάντα. Όχι δικό σου λίπος, απλώς υπήρχαν κάποιοι φόβοι ότι ίσως τα βλαστοκύτταρα να δημιουργήσουν καρκινογέννηση κλπ. Μάλιστα. Αλλά πλέον τώρα χρησιμοποιείται και ασθενείς για αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή. Μετά από μαστεκτομή, φαντάζομαι, ναι. Ναι, χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν ενθέματα και έχουν κάποια σκλήρυνση γύρω από το ένθεμα ναι. για να μαλακώσει αυτή Αν μία γυναίκα δεν θέλει να βάλει σιλικόνη, γιατί και εκεί υπήρξε ναι. μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι ίσως υφίσταται ακόμη ως ενός ναι. σημείου. Αν μία γυναίκα έχει μικρό στήθος, θα ήταν δόκιμο να πάρεις λίπος και να το βάλεις στο στήθος ώστε να μεγαλώσεις τον όγκο. Θα ήταν κάτι δόκιμο. Αυτή είναι πολύ δημοφιλής τεχνική. Απλώς, ποιο είναι το συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αρκετό λίπος. Ναι. Γιατί συνήθως βλέπω ασθενείς που είναι πάρα πολύ λεπτές. Και δεν έχουν αρκετό. Οπότε, και δεν μπορούμε να πάρουμε από κάποιο άλλο σημείο και να δημιουργήσουμε βαθούλωμα εκεί. Ναι. Οπότε η τυπική ασθενής γι' αυτό είναι ασθενής στο πάνω μέρος του σώματος, για παράδειγμα, το μέγεθος είναι 10 ή 8 ή 10 και κάτω στενές. Είναι το χλάδι που λέμε. 12-14. Είναι οπότε υπάρχει μια διαφορά 1 ή 2 μεγέθη και συνήθως υπάρχει αρκετό λίπος που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Ναι. Οπότε για αυξητική. Ναι. Πολύ ωραία. Και άλλη μια ερώτηση που ήθελα να κάνω. Θα βλέπεις ασθενείς που είναι 30 χρονών, 35, 40, 45, 50 και πάει λέγοντας. Ούτω καθεξής. Σε κάθε ηλικία, δηλαδή στις τηλεθεάτριές μας, θα μπορούσε να πεις, οι νέες κοπέλες μπορεί να μας βλέπουν, είναι γύρω στα 30. Αν θέλετε να κάνετε μια σωστή πρόληψη, να προλάβετε κάποια σημεία, θα σας συνιστούσε να κάνετε αυτό. Όσο μεγαλώνουμε σε αυτή τη δεκαετία, αυτό. Θα μπορούσαμε έτσι να πούμε περιληπτικά ένα δεκαετία ηλικίας, τι θα συνιστούσε ο απολύτως ειδικός να κάνει, ώστε να βοηθήσει τον εαυτό του να μην φτάσει να γίνει πολύ εξαρτημένος από κάποιες θεραπείες. Βέβαια, φυσικά πάντα πρώτα ξεκινάμε με την προστασία από τον ήλιο, διακοπή του καπνίσματος και διατροφή. Ναι. Αυτά τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα πω ξανά και ξανά και ξανά, διότι πολλές φορές έχω ασθενείς που κάνουν πάρα πολύ ακριβές θεραπείες, αλλά δυστυχώς... Lifestyle χάλια. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, συνήθως στη δεκαετία των 30, ας το πούμε έτσι, ωραία. Ξεκινούμε με, όπως είπαμε, πολύ μικρές δόσεις από ενέσιμα, δηλαδή κάποια τοξίνες στην περιοχή που υπάρχει ρητίδα έκφρασης ή μικρές ποσότητες υαλουρονικού οξέως. Και από προϊόντα αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε ίσως βιταμίνη C σε μικρή ποσότητα. Και όσο προχωρούμε προς το τέλος της δεκαετίας, αρχίζουμε να εισάγουμε κάποιες θεραπείες σε σχέση με είτε λέιζερ,
είτε τους υπερήχους, όπως είπαμε, είτε τις ραδιοσυχνότητες. Στην ηλικία των, στη δεκαετία των 40 με 50, ουσιαστικά, φυσικά συνεχίζουμε τα ενέσιμα, αλλά ουσιαστικά είναι είναι η ηλικία που θα βάλουμε τα νήματα και τις πιο έντονες θεραπείες με τις ραδιοσυχνότητες, όπως είπαμε. Για πιο έντονη παραγωγή κολαγόνου, να κάνεις το stimulation. Να κάνουμε το stimulation, αλλά φυσικά συνεχίζουμε το lifestyle, τα lifestyle choices κλπ. Και πλέον στη δεκαετία των 50, ίσως αρχίζει να εμφανίζεται κάποια έντονη χαλάρωση σε κάποια σημεία, γύρω από τα μάτια τυπικά, εδώ, ή στη γωνία, αυτά τα early jowls που λέμε, οπότε είναι, θα πρέπει κάποιος να αποφασίσει αν θα κάνει κάποια μικρή επέμβαση. Γιατί αυτή είναι η κατάλληλη ηλικία, έτσι ώστε η επέμβαση να είναι μικρή σχετικά, αι, μικρές ουλές, ναι, να μην είναι σχετικά ασφαλής. Και θα, επίσης θα βοηθήσει σε σχέση με το να διατηρήσει την εμφάνιση για την επόμενη. Πολύ ωραία. Και μετά φαντάζομαι ότι από εκεί και πέρα μιλάμε για lifting μόνο, δεν έχει νόημα για κάτι άλλο. Και μετά πλέον πραγματικά πρέπει να δούμε την ανατομία και πώς εξελίσσεται το πρόσωπο του ασθενούς. Αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον είναι οι αλλαγές βάρους. Αυξομοιώσεις. Ναι, και επίσης το γεγονός ότι πολλές ασθενείς αποφασίζουν όταν είναι 50 χρονών να χάσουν πάρα πολύ βάρος. Για να διατηρήσουν φυσικά τη σιλουέτα τους, γιατί ξαφνικά πανικός, εμμηνόπαυση. Και αυτό έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στο πρόσωπο, δυστυχώς. Και μετά έχουμε την εμμηνόπαυση. Ναι, μετά φαντάζομαι και η αλλαγή με τα ιστρογόνα δημιουργεί ιστρογόνα ένα πρόβλημα. Ιστρογόνα και θυροειδής. Και θυροειδής, βέβαια, μεγάλο θέμα. Οπότε σε αυτό το σημείο πρέπει ουσιαστικά να δούμε το ορμονικό περιβάλλον. Και είναι κάτι που αρχίζει να με ενδιαφέρει αρκετά, γιατί βλέπω ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον πολλές ασθενείς ζουν, για παράδειγμα, ακόμη 30 χρόνια χωρίς ορμόνες. Ναι. Οπότε πρέπει ανάλογα να δούμε και ποιες θεραπείες θα θέλω τώρα να δημιουργήθηκαν δύο ερωτήματα. Επειδή ανέφερες το θυροειδή, εγώ πάσχομαι από θυροειδισμό πολύ μικρή ηλικία, από το σχολείο. Οι γυναίκες που έχουν πρόβλημα με το θυροειδή, έχουμε την πιθανότητα να εμφανίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα στο δέρμα, να έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες. Ναι, εξαρτάται αν είναι αυτοάνωσο το θέμα, αλλά υπάρχουν, γιατί φυσικά υπάρχει μια αρτηρίτιδα ή το δέρμα δεν επουλώνεται σωστά. Οπότε επηρεάζει τα νύχια, επηρεάζει τα μαλλιά, υπάρχει φυσικά. Αυτό είναι σίγουρα, αλλά ίσως έχει και μια επίδραση με την ξηρότητα, ίσως και στο δέρμα ή χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση ενδεχομένως. Οι γυναίκες που παίρνουν HRT, το Hormonal Replacement Treatment, γιατί είναι πάρα πολλές, έχω πάρα πολλές στο ιατρείο, με το HRT έχουν ψύχωση και δεν θέλουν να το σταματήσουν, γιατί... Για το δέρμα, among other things. Αυτό και για την σεξουαλική του ζωή και πολλά άλλα, ξηρότητα κόλπου και όλα αυτά. Αυτές οι γυναίκες που χρησιμοποιούν το HRT, έχουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση από τον πλαστικό χειρουργό. Τον βοηθάει πιο πολύ το γεγονός ότι παίρνουν ορμόνες ή πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με τις θεραπείες σας. Όχι, πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Φυσικά δεν μπορούμε να... γενικά το HRT είναι πολύπλοκο. Δεν μπορούμε να συστήσουμε στην ασθενή να πάρει HRT μόνο και μόνο για το δέρμα, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες επιπλοκές. Πάνω στον υπάρχει και μια αμφιβολία ότι πραγματικά μειώνεται η εμφάνιση των ρητίδων. Ναι, κάνει μεγάλη διαφορά. Έχω πάρα πολλές γυναίκες 45-46 που ζητούν επίμονα και τους λέω ότι εντάξει, το HRT δεν είναι και για πάρα πολλά χρόνια. Ότι έχω μια ασθενή που έχει φτάσει στα 70. Δεν ήταν δική μου ασθενή. Εγώ στο ιατρείο δεν έχω πάρα πολλά χρόνια. Και
Ήταν παλιά, ήταν στο ξεχνάμε και παίρνει το HRT 20 χρόνια και έχει φτάσει εδώ τα 80 και λέω Χριστός και Παναγία, γιατί παίρνει 20 χρόνια HRT. Πολύ τυχερή, ναι. Και δεν θέλει επουδενή να το σταματήσει. Δηλαδή, σου λέει καλύτερα να με σκοτώσει παρά να σταματήσω το HRT. Και λέω μα έχει ηλικία 20 χρόνια HRT. Δηλαδή, έψαχνα να δω ένα εξωτερικό καρκίνο στην οικογένεια, αν έχουν πρόβλημα το στήθος, λέω θα κάνει κανένα καρκίνο, αλλά τώρα εντάξει, τι να κάνει αυτήν την ηλικία. Αλλά πάνω από 20 χρόνια και λέει εγώ με αυτό έχω πρώτη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολλές. Αναγκάστηκα να κάνω δύο κόρσια HRT. Αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα επόμενα χρόνια, διότι πλέον οι γυναίκες παραμένουν ενεργές, όπως είπα, στα 60, στα 70 και είναι πάρα πολλά χρόνια χωρίς ορμόνες. Ναι. Και ουσιαστικά δεν έχουμε βρει την κατάλληλη λύση, γιατί οι ορμόνες που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι ένα πακέτο, έχουν κάποιες επιπλοκές, οπότε... Πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές που είναι δύσκολες. Και χαίρομαι που το θίξαμε, γιατί μέσα από τη συζήτηση γίνονται ερωτήματα και πρακτικά και είναι... Γι' αυτό είπα εγώ ότι αυτή η εκπομπή είναι πολύ γυναικεία σήμερα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που την κάναμε. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, θα σε αφήσω ησυχία, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά που είπες. Γιατί βάζω και τον εαυτό μου στη θέση. Γυναίκα είμαι κι εγώ και εκτίθεμαι και σε κάμερα που φανταζόμουν εγώ από γιατρός θα καταλήξω να παρουσιάσω εκπομπή στην τηλεόραση και πού στο Λονδίνο. Αλλά... Ναι, όσο βλέπεις τον εαυτό σου και τον παρακολουθείς και λες, ναι, μεγαλώνω, θα έχω αρχίσει να φτωρές, βλέπεις αυτό, βλέπεις εκείνο. Εντάξει, δεν είμαι κι εγώ βασικά της υπερβόλης, αλλά λέω κάτι που έχεις καλό. Πώς μπορείς να το συντηρήσεις και υπάρχουν, φαντάζομαι, τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα, ούτε επεμβατικά, ούτε εξειζητημένα απαραίτητος, αλλά να διατηρείς κάτι καλό και μια φρεσκάδα χωρίς να είναι υπερβολές. Ούτε να σου αλλοιώνει την έκφραση του προσώπου, ούτε να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και να είναι κάτι διαφορετικό, ψυχρό, κρύο που δεν έχει έκφραση. Κάτι όμως που σε κάνει και να αισθάνεσαι καλά, γιατί νομίζω με τους ρυθμούς που ζει ο κόσμος σήμερα, με τα προβλήματα που έχει, με τα οικονομικά, με τα κοινωνικά. Και είπες κάτι πολύ σημαντικό πριν, ότι την περίοδο της κρίσης αυξήθηκαν σημαντικά οι θεραπείες αυτές. Τα μειοβατικά, βέβαια. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι, επειδή έχουν και πολύ κατάθλιψη και πολλά ψυχολογικά προβλήματα και πίεση, κάτι κάνουν να ξεδώσουν και να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι μια ανάγκη που αισθανόμαστε. Δεν είναι κάτι που το δημιουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μια ανάγκη που υπάρχει στον άνθρωπο από πάρα πολύ παλιά. Και δεν το βλέπω και ως φιλαρέσκια να πω. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν υπερβολές και είναι τόσο χτυπητό. Έβλεπα μια γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια, δεν θέλω τώρα το όνομά της, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και είναι τόσο έντονο και τόσο. Είναι αντιαισθητικό ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει. Δεν είναι ωραίο. Και δεν χρειάζεται. Δεν είναι ωραίο αυτό. Σωστά. Και δεν είναι. Νομίζω ότι είναι ωραίο να μεγαλώνουμε έτσι φυσιολογικά, αλλά. Να διορθώνουμε μικρά πράγματα που θα μας κάνουν να αισθανθούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι γεγονός ότι όταν αισθανόμαστε καλύτερα, εγώ το πιστεύω αυτό, είμαστε και καλύτεροι άνθρωποι. Και το βγάζουμε και το αντιλαμβάνονται οι άλλοι γύρω μας. Το πιστεύω ακράδαντα και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό. Όταν έχουμε μια καλή διάθεση, όταν χαμογελάμε, όταν αισθανόμαστε μια ψυχική εφορία, ακτινοβολεί στο πρόσωπό μας. Και οτιδήποτε διορθώνουμε και μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα και να αρέσουμε και στους άλλους αλλά και στον εαυτό μας, μας κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς και όλοι το εκλαμβάνουν αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, και με αυτό το θετικό... Ναι, ωραία, να το κλείσουμε έτσι την εκπομπή μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, τα στοιχεία σου μπορούμε να τα δώσουμε, θα είναι διαθέσιμα στην εκπομπή, όποιος θέλει να έρθει να σε βρει. Είμαι πολύ ευγνώμων που μπορέσαμε και τα αναλύσαμε και μας έδωσες τόσες πολλές πληροφορίες για τόσα διαφορετικά πράγματα και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, υπάρχουν εναλλακτικές, να κάνει μια συζήτηση πρώτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βρει τον ειδικό και να κάτσει να συζητήσει, να κάνει ένα πλάνο, να δει τι θα ήθελε να φτιάξει, τι μπορεί να φτιάξει και ύστερα νομίζω ότι από εκεί και πέρα μπορεί να βρει και το οικονομικό και όλα τα άλλα και να μπει σε αυτή τη διαδικασία εφόσον το κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο. Ευχαριστώ, σου έχουμε πάρει τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με το καλό να σε ξαναδούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε και όλους εσάς και κυρίως όλες εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Πιστεύω ότι θα βρήκατε ιδιαίτερα χρήσιμα αυτά που είπαμε, αλλά κάποιες από εσάς θα σας βάλουμε στη διαδικασία τώρα να αρχίσετε να ψάχνετε και να σκέφτεστε γιατί όχι, να το σκεφτώ και να το δοκιμάσω. Εγώ πάντως το κάνω και το ομολογώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και ραντεβού την επόμενη Κυριακή όπως πάντα.